Προσεκτική με τις ευπαθείς θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών θα πρέπει να είναι οι αγρότες της Κρήτης σε περιόδους δρυμή ψύχους και πολύ χαμηλών θερμοκρασιών. Σαφώς και υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Σε θερμοκρασίες κάτω των 10 βαθμών πάντα οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες πλήττονται. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για θερμοκρασίες ακόμα χαμηλότερες κατά τα λεγόμενα των μετεωρολόγων. Η γεωπόνος και μέλος του ΓΕΟΤΕΕ, Αλεξία Κανακάρη, μιλώντας στην εκπομπή Κρήτη σήμερα, αναφέρθηκε αναλυτικά στις επιπτώσεις μιας φοδρής κακοκαιρίας στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες του νησιού και δι της Νότιας Κρήτης. Γύρω στο μηδέν μπορεί να μην έχουμε ολική καταστροφή, έχουμε όμως ψυχρά εγκάβματα στα φυτά. Ναι. Επίσης, πολύ μεγάλη καταπώνηση στα φυτά, που σημαίνει μπορεί να μην δούμε ολική κατάρρευση της φυτείας, αλλά σημαντικά προβλήματα. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές, μελιτζάνες και κολοκύθια καλλιεργούνται εκτός εποχής στην Νότια Κρήτη, όπου σπάνια η θερμοκρασία πέφτει κάτω από το μηδέν και για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιούνται οι κοστοβόρες θερμάνσεις όπου υπάρχουν. Πολύ ελάχιστα θερμοκήπια έχουν θέρμανση και όσα έχουν δεν την χρησιμοποιούν. Έχουν σταματήσει να τις χρησιμοποιούν τα τελευταία χρόνια, είτε γιατί είναι ελάχιστες ημέρες όπου απαιτείται, είτε και το κόστος. Ακόμα και γιατί είναι ασύμφοροι. Μπράβο. Είναι και το κόστος. Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγή κηπευτικών καλό είναι να συμβουλεύονται τους ειδικούς όχι μόνο για την προετοιμασία των ευπαθών καλλιεργειών τους, αλλά και για την διαχείρισή τους καθ' όλη τη διάρκεια των ψυχρών ημερών. Θα πρέπει να φροντίσουν όσο μπορούν να θερμάνουν τα θερμοκήπια τους με την έννοια των αερισμών πλαϊνών και οροφής. Το γνωρίζουν, ναι, βέβαια αυτή η παραγωγή. Αυτές τις μέρες θα είναι πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να φροντίσουν ώστε θρεπτικά να δώσουν τα απαραίτητα που τα φυτά χρειάζονται προκειμένου όσο μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δυσμενείς συνθήκες.